Καλησπέρα και από εμάς. Μόλις επιστρέψαμε από ένα παιχνίδι από την Αργυρούπολη, ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μας έδωσε το πρωτάθλημα. Η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η προσπάθεια που έχουμε κάνει όλο αυτόν τον καιρό απέδωσε καρπούς. Έχει επισκιάσει λίγο τη χαρά μας το γεγονός ότι τραυματίστηκε μια παίχτριά μας, η Ελισάβετη Κοραγιαννίτη. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και θα την έχουμε σύντομα κοντά μας. Από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι αρκετά σκληρό, αρκετά δύσκολο, αλλά δείξαμε τα ψυχικά αποθέματα που είχε αυτή η ομάδα και καταφέραμε και πήραμε το τρίποντο που και μαθηματικά μας εξασφαλίζει την κατηγορία στην Pre-League. Πολλά συγχαρητήρια στις παίχτριάς μου, γιατί ο τραυματισμός της Ελισάβετ έγινε σε πολύ κομβικό σημείο, θεωρώ, στο δεύτερο σετ 22-22. Καταφέραμε όμως και πήραμε το σετ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε και μπήκαμε πολύ, θεωρώ, δείξαμε την ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα και τις αθλήτριες που έχουμε φέτος. Και καταφέραμε και πήραμε το τρίποντο, που ήταν και πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Πολλά συγχαρητήρια σε όλη την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν είναι από τώρα, δεν είναι η φετινή η προσπάθειά μας. Έχει ξεκινήσει από πέρσι από την κατάληψη της δεύτερης θέσης και σιγά σιγά χτίσαμε πάνω σε αυτό. Και καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα που είναι και μοναδικό, 18 στα 18 παιχνίδια. Είναι κάτι πέρα από φαντασία που θα μπορούσαμε να μας το λέγανε στην αρχή, μπορεί να μην το πιστεύαμε. Από εκεί και πέρα έχουμε ακόμα άλλα 4 παιχνίδια για να κλείσει η χρονιά. Θα πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε, πώς είμαστε. Ήταν μια περίεργη εβδομάδα αυτή πριν να παίξουμε. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς, κάποιες δεν μπόρεσαμε να δουλέψουμε όπως θα θέλαμε. Αλλά παρόλα αυτά η ομάδα έδειξε ότι πραγματικά είναι η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, έχει παίξει το καλύτερο βόλι στην κατηγορία και το σημαντικότερο είναι ότι έχει παίξει και σε πολύ μεγάλη διάρκεια. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στις παίκτριες μου.